Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες σε περιφέρεια Κρήτης και Δήμους εν ώψη των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου. 73 συνδυασμοί διεκδικούν την ψήφο των κρητικών στις δημοτικές εκλογές. 25 είναι οι συνδυασμοί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 23 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, 13 στο Λασίθι και 12 στο Ρέθυμνο. Ενώ 4 συνδυασμοί με 380 υποψήφιους ρίχνοντας τη μάχη των περιφερειακών εκλογών σε επίπεδο Κρήτης. Οι εκλογές στην Κρήτη ανέρχονται σε 544.920, εκ των οποίων 258.567 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ενώ τα εκλογικά τμήματα σε όλο το νησί ανέρχονται σε 1.381. Είμαστε πάλι σε ρυθμούς εκλογών. Η διαδικασία εξελίσσεται πάρα πολύ ομαλά και με μια κανονικότητα αρκετά δυναμική. Βρισκόμαστε δηλαδή στην τελική ευθεία της διαδικασίας. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει παραλάβει όλα τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών για τις περιφερειακές εκλογές και το εκλογικό υλικό, το οποίο έχει διαχειριστεί με τον τρόπο που πρέπει να το διαχειριστεί, ώστε στις 5 Οκτωβρίου να ετοιμάσουμε την Πέμπτη, δηλαδή, τους εκλογικούς σάκους με το εκλογικό υλικό, το οποίο υλικό θα διανεμηθεί στους Δήμους για τη διεξαγωγή των εκλογών. Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα παρτίζεται από 45 μέλη. Ο μέγιστος αριθμός των σταυρών προτίμησης είναι έως 4 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, έως 2 σταυροί στις Περιφερειακές Ενότητες Λασιθίου και Ρεθύμνου και έως 3 σταυρούς στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Ενδεικτικά, οι υποψήφοι στις δημοτικές εκλογές μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ανέρχονται σε 4.122, ενώ το ψηφοδέλτιο για τον Δήμο Ηρακλείου αγγίζει σε μήκος το 1 μέτρο. Πάντως είναι πάρα πολύ, γιατί το ψηφοδέλτιο θα φανταστείτε ότι είναι περίπου 1 μέτρο. Ένα μέτρο. Ένα μέτρο στο μήκος. Αυτή τη φορά θα είναι 2 κάλπες και 2 παραβάν σε κάθε τμήμα, διότι είναι οι διπλές εκλογές. Ναι. Επίσης, το στρατηγείο μας θα είναι πάντα στο πολύκεντρο όπως κάθε φορά. Έχουμε ήδη παραλάβει τα ψηφοδέλτια και είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να φτιάξουμε τους σάκους των δημοτικών. Να φέρουμε πίσω ότι η διαδικασία των αποτελεσμάτων που θα ακολουθηθεί θα είναι ίδια με την προηγούμενη διαδικασία των βουλευτικών εκλογών, δηλαδή τα αποτελέσματα θα μεταδίδονται μέσω τάμπλετ από τους δικαστικούς αντιπροσώπους απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τα εκλογικά τμήματα για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου αυτή τη φορά είναι 616. Σε αυτές τις εκλογές δεν θα έχουμε τεροδημότες και δεν θα έχουμε ψηφοφόρους του άρθρου 27, στρατιωτικούς και διάφορες άλλες κατηγορίες, αλλά έχουμε τους κοινοτικούς εκλογής. Για τις δημοτικές εκλογές, οι πολίτες μπορούν να βάλουν έως 4 σταυρούς στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών, με εξαίρεση το Δήμο Βιάνου, όπου ο μέγιστος αριθμός σταυρών είναι 3. Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, έως 4 σταυρούς στους Δήμους Αποκορώνου, Κισάμου, Πλατανιά και Χανίων, έως 3 σταυρούς στους Δήμους Γάβδου, Καντάνου, Σελήνου και Σφακίων. Στη Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, έως 4 σταυρούς στους Δήμους Μιλοποτάμου και Ρεθύμνης και έως 3 σταυρούς στους Δήμους Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου και Ανογίων. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, έως 4 σταυρούς στους Δήμους Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σιτίας, ενώ έως 3 σταυρούς στον Δήμο Ροπεδίου.